Γεια σου φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω κάποιες συντομίες που μπορείτε να κάνετε με το πληκτρολόγιο έτσι ώστε να αποφύγετε τα δεξί κλικ με αντιγραφή και επικόλυση κτλ. Λοιπόν, η πιο πολλή από εσάς όταν γράφετε ένα κείμενο, για παράδειγμα, γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε. Κάνετε αυτή την κίνηση, το επιλέγετε όλο, δεξί κλικ αντιγραφή και πάτε στο μέρος που θέλετε και το κάνετε επικόλυση. Πατάτε δεξί κλικ επικόλυση. Επειδή όμως αυτός ο τρόπος είναι πολύ βαρετός, εγώ σήμερα θα σας δείξω κάποιους άλλους τρόπους. Λοιπόν, να γράψω πάλι το κείμενο. Γεια σας, τι κάνετε, καλά. Λοιπόν, αυτοί οι τρόποι θα σας δείξω, ελπίζω να σας βοηθήσουν. Ο πρώτος τρόπος είναι ο εξής. Πατάμε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί του ποντικού και το κάνουμε μπλε και πατάμε Ctrl που βρίσκεται τέρμα κάτω αριστερά στο πληκτρολόγιό μας και ταυτοχρόνως πατάμε το σε. Ctrl C. Πάμε στο μέρος που θέλουμε. Ctrl και V. Είναι δίπλα το σε. Λοιπόν, πάμε άλλη μία. Κάνουμε μπλε το κείμενό μας. Ctrl και C. Πάμε στο μέρος που θέλουμε. Ctrl και V. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Εάν έχουμε ένα μεγάλο κείμενο. Εγώ είμαι μια χαρά. Έχουμε ένα μεγάλο κείμενο και επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι μπλε όλο, πατάμε πολύ απλά αυτά τα δύο κουμπιά, Ctrl και Α που σημαίνει All, και μετά Ctrl C για να το κάνουμε αντιγραφή. Πάμε στο μέρος που θέλουμε, Ctrl V. Πάμε άλλη μια. Επειδή έχουμε πολύ μεγάλο κείμενο, για παράδειγμα έχουμε εδώ, και δεν θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, πατάμε απλώς Ctrl και το Α, μετά Ctrl C, Ctrl V στο μέρος που θέλουμε να το κάνουμε επικόλυση. Εδώ. Εάν τώρα εμείς θέλουμε αυτό το κείμενό μας από εδώ πέρα να το πάρουμε από εδώ πέρα και να το κάνουμε αποκοπή, πατάμε τα εξής κλουμπιά. Ctrl Α ή πατάμε όπως είπαμε έτσι εδώ πέρα το κάνουμε μπλε. Επομένως πατάμε Ctrl Α, Ctrl H. Και πάμε στο μέρος μετά που θέλουμε και το κάνουμε Ctrl V. Άρα, να ανακεφαλαιώσουμε, μήπως έχετε μπερδευτεί. Με το Ctrl C είναι αντιγραφή. Με το Ctrl V είναι επικόλυση. Με το Ctrl Α είναι η αντιγραφή όλων. Και με το Ctrl H είναι η αποκοπή. Άρα, Ctrl, όπα με συγχωρείτε, Ctrl C. CTRL και α ίσον αντιγραφή όλων. Μετά έχουμε CTRL και σε ίσον αντιγραφή. Μετά CTRL και X είναι αποκοπή. Όχι, με συγχωρείτε, εδώ πέρα το Ctrl και C είναι η επικόλυση. Επικόλυση. Τι άλλο είναι Ctrl C. Α, ναι, Ctrl V. Όχι, λάθος κάναμε εδώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αντιγραφή. Και το Ctrl V είναι επικόλυση. Αυτό πέρα θα υπάρχουν για από κάτω στο description του βίντεο, έτσι ώστε όποιος το ξεχάσει και δεν θυμάται τι λέω στο βίντεο να τα δει. Δηλαδή, αν μάθετε αυτές εδώ πέρα τις συντομίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ εύκολες, θα κερδίσετε κάποια χρήσιμα δευτερόλεπτα που ίσως κάποιες φορές όταν εργάζεστε στο ίντερνετ και θέλετε να κάνετε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, να σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Επίσης, πάρα πολλά site, αν έχετε παρατηρήσει, δεν σας αφήνουν να κάνετε δεξί κλικ και να κάνετε το κείμενο αντιγραφή. Από αυτά τα site, τέλος πάντων, αν κάνετε αυτές τις συντομίες, τις πιο πολλές φορές θα δουλέψει και θα σας αφήσει να κάνετε αντιγραφή το κείμενο που σας δίνει. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, ελπίζω να καταλάβετε το σημερινό βίντεο τι θέλω να σας πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Γεια σας.